προσφυγή στη δικαιοσύνη ανακοίνωσαν τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Όπως ανέφεραν, υπάρχει άρνηση από την προηγούμενη διοίκηση για ενημέρωση σχετικά με βασικά ζητήματα λειτουργίας του κέντρου. Η πρώην πρόεδρος είναι εξαφανισμένη. Ο γραμματέας δεν έχει παραδώσει τίποτα. Ο ταμείας δεν έχει δώσει λογαριασμό ούτε και για την επιπλέον διαχείριση που παρανόμως έκανε χωρίς να έχει δικαίωμα και για το 2018 που δεν ήταν τίποτα εκτός από ένα μισοδιάστημα στην προσωρινή. Δεν υπάρχει λοιπόν παράδοση όπως οφείλει να κάνει μια απερχόμενη διοίκηση σε μια νέα. Δεν αναγνωρίζω. Η μόνη λύση λοιπόν και διέξοδος είναι η προσφυγή μας στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, ανέφεραν ότι θα προχωρήσουν σε αποκαλύψεις σχετικά με τα πρόσωπα που στελέχωναν την προηγούμενη διοίκηση. Μίλησαν για εργοδότη και συνταξιούχο γυναίκα. Σήμερα να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, να πετάξουμε έξω από τις εργατικές οργανώσεις και τα σωματεία τους ανθρώπους της εργοδοσίας. Αυτούς που χρόνια κρατούσαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με νοθείες και παρατυπίες, κάνοντας όλα αυτά που προανέφερε ο πρόεδρος. Τους έχουν καταδικάσει ήδη εργαζόμενοι. Τώρα χρειάζεται όλοι οι τίμιοι συνδικαλιστές να γυρίσουν την πλάτη σε αυτή την ομάδα που ένας είναι εργοδότης, οι άλλοι από ό,τι φαίνεται είναι συνταξιούχος, που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά ατασταλίες και με τα οικονομικά του Εργατικού Κέντρου Πάτρας τα χρήματα των εργαζομένων. Μιλάμε για τεράστια ποσά και κατασπατάληση χρήματος με τα οποία θα επανέλθουμε όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε όσα έγιναν στη διάρκεια της θητείας τους και κάλεσαν τους εργαζόμενους να σταθούν στο πλευρό τους. Κάναμε επίσκεψη επικοδομητική συζήτηση με την επιθεώρηση για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και ασθενειών που είναι παράγωγα μιας γενικότερης ασυδοσίας που υπάρχει τώρα τα τελευταία χρόνια. Τρίτον, καλέσαμε σε σύσκεψη όλα τα σωματεία και οργανώσαμε ιεραρχώντας τα θέματα και τα προβλήματα των εργαζομένων. Προειδοποιήσαμε επιχειρήσεις με τάσεις παραβατικότητας και όχι μόνο και στηρίξαμε τους εργαζομένους που εργάζονται σε αυτές. Εναντιαθήκαμε στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, κάναμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 15 εβδόμου. Κάθε εργάτης, κάθε λαϊκή οικογένεια έχει συμφέρον να παλέψει δίπλα μας. Δίπλα στα σωματεία, στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, σε κάθε χώρο δουλειάς και κάθε κλάδο. Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας, τις διεκδικήσεις μας, τα αιτήματά μας. Λύση για μας είναι ο ανυποχώρητος ταξικός, μαχητικός, μαζικός αγώνας.